Πήραμε σήμερα την πρωτοβουλία, τρεις κλάδοι εργαζομένων, οι εργαζόμενοι των Δήμων, το Συνδικάτο Οικοδόμων και το Συνδικάτο Επιστημικού Τουρισμού. Για αυτή τη συνέντευξη τύπου με θέματα εργατικά ατυχήματα, γιατί ειδικά το τελευταίο διάστημα υπάρχει μεγάλη αύξηση των εργατικών ατυχημάτων και στην πόλη μας, αλλά και ευρύτερα στη χώρα. Υπάρχει κάτι το οποίο προτείνετε, κάτι το οποίο ζητάτε? Ζητούμε να τηρηθούν όλα τα μέτρα υγιεινής ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Να δίνονται όλα τα μέσα ατομικής προστασίας, να λαμβάνονται όλα τα μέτρα από τους εργοδότες, να γίνονται οι ιατρικοί έλεγχοι στους εργαζόμενους που προβλέπονται σε διάφορους κλάδους από συλλογικές συμβάσεις, αλλά δεν εφαρμόζονται, και βέβαια να ενισχυθεί το σώμα της Επιτροπής Εργασίας, ώστε να γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι στους χώρους δουλειάς, γιατί ειδικά με την νομοθεσία που έχει διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα και τις οδηγίες που δίνονται, όπως τις οδηγίες της Αγγελίας Θεσσαλονίκης, ουσιαστικά θέλουν να κουκουλώνονται τα εργατικά ατυχήματα. Ειδικότερα στον διαφορά του Δήμου Θεσσαλονίκης, υπάρχουν κάποιες υπηρεσίες που ζητούν επιτακτικά και πιο άμεσα κάποια πράγματα. Τώρα, τα στοιχεία που έχουμε είναι ότι την τριετία 2022 έχουν γίνει, είναι τα τελευταία στοιχεία που έχουμε. Έχουν γίνει 120 εργατικά ατυχήματα στο Δήμο Θεσσαλονίκης, ένα κάθε 9 μέρες. Και τα 86 από αυτά ήταν στην υπηρεσία καθαριότητας. Και μιλάμε για σοβαρά εργατικά ατυχήματα, με σπασίματα σε χέρια, πόδια, κεφάλια, με κοψίματα. Συναδέλφισά μας τον περασμένο Νοέμβρη κόπηκε πολύ σοβαρά στο χέρι. Κόπηκε ο τένοντάς της, νοσηλεύτηκε και της χορηγήθηκαν δύο μπουκάλια αίμα, αλλιώς κινδύνευε η ζωή της. Ανάλογα βέβαια έχουμε και στους υπόλοιπους δήμους του νόμου. Στο Δήμο Βόσμου για την ίδια τριετία 2022 είχαμε 56 εργατικά ατυχήματα, τα οποία ήταν 25 στην υπηρεσία καθαριότητας. Σήμερα, όπως είπε και ο συνάδελφος, πήραμε την πρωτοβουλία να κάνουμε μια συνέντευξη τύπου. Τα σωματεία, όπως είπαμε, αυτά του κλάδου και τον οικοδόμο μαζί, γιατί το πράγμα με τα εργατικά ατυχήματα έχει παραγίνει. Την περασμένη Παρασκευή είχαμε 3 νεκρούς σε μία μέρα. Στην κυριολεξία, τα εργοτάξια έχουν γίνει παγίδες θανάτου. Λόγω. Ποιος ο λόγος όμως για όλα αυτά? Δεν γίνεται γιατί οι εργάτες παραπατάνε και πέφτουν. Πρώτον, είναι η εντατικοποίηση της δουλειάς, είναι ατέλειωτες τις υπερορίες, είναι ο υποστελέχωση της επιθεώρησης εργασίας, που στην κυριολεξία δεν υπάρχει τώρα. Μόνο, και δεν τα βάζουμε με τους εργαζόμενους, να ξέρετε. Τα βάζουμε με την υποστελέχωση. Απλώς που η κυβέρνηση, οι εκάστοτε κυβερνήσεις την έχουν υποστελεχώσει. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην γίνονται έλεγχοι, η μεγαλοεργοδοσία αυτό να το εκμεταλλεύεται, γιατί τα μέτρα υγιεινής και ασφαλείας, να ξέρετε, και είναι κόστος. Είναι και κόστος για να τα αγοράσεις, αλλά είναι και κόστος γιατί το έργο δεν θα γίνει πιο γρήγορα. Άρα, από αυτή την άποψη, οι εργοδότες κερδίζουν και οι εργαζόμενοι πέφτουν μέσα στις μύγες χειρολεκτικά. Μόνο την περασμένη χρονιά είχαμε 25 νεκρούς στον κλάδο των κατασκευών, που λένε ότι έχει ανάπτυξη κτλ. Αυτή είναι η ανάπτυξή τους. 25 θανάτοι, δεκάδες σακατεμένοι εργαζόμενοι, λειψά μεροκάματα, λειψά ένσημα. Καλούμε τους εργαζόμενους στις 17 Απρίλη και τους εργαζόμενους του κλάδου να απαιτήσουμε αυξήσεις στους μισθούς, σύνταξη στα 58, στελέχωση του σώματος επιθεώρησης εργασίας. Και καλούμε επίσης τους εργαζόμενους του κλάδου να είναι τα αυτιά και τα μάτια μας σε κάθε εργοτάξιο για να παρεμβαίνουμε όπως παρεμβήκαμε και το καλοκαίρι το περασμένο στον καύσωνα, όπου κυριολεκτικά θεωρούμε ότι θα πέθανε κόσμος εάν δεν παρεμβαίναμε να σταματάνε οι εργασίες, γιατί η εργοδοσία δεν δίνει δεκάρα τσακιστή για τη ζωή μας. Στην κυριολεξία δεν δίνει δεκάρα τσακιστή. Μόνο με παρέμβαση του συνδικάτου και όταν το αποφασίζουν οι εργαζόμενοι μπορούν να σώσουν τη ζωή τους. Στον κλάδο του επισητισμού, με ιδιαίτερη αναφορά σήμερα στους διανομείς αλλά και σε άλλα πόστα, η πραγματικότητα δυστυχώς είναι τραγική. Μιλάμε για ένα γύρο θανάτου που βιώνουν καθημερινά οι εργαζόμενοι, με εκατοντάδες συναδέλφους ακατεμένους και μετρώντας πάνω από 10 νεκρούς κάθε χρόνο μέσω όρο τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια. Όλα αυτά τα εργατικά ατυχήματα, εγκλήματα, όπως τα λέμε εμείς, δεν είναι λόγω της κακιάς στιγμής, ούτε λόγω απροσεξίας, όπως θέλουν πολλές φορές να τα εμφανίζουν οι εργοδότες και οι κυβερνήσεις. Αλλά οι λόγοι αφορούν, που είναι τα εκατοντάδες εργατικά ατυχήματα, είναι η μεγάλη εντατικοποίηση της εργασίας, οι χαμηλοί μισθοί που παίρνουν με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να δουλεύουν 12 και 14 ώρες τη μέρα, ώστε να μπορέσουν να ζήσουν τις οικογένειές τους, και τα ελλιπή έως και ανύπαρκτα μέτρα προστασίας που παρέχονται από τους εργοδότες.
Όλοι αυτοί οι παράγοντες συνιστούν ένα άκρος επικίνδυνο περιβάλλον εργασίας, με επακόλουθο καθημερινά να βρισκόμαστε μάρτυρες σε ατυχήματα ή ακόμη και δυστυχήματα συναδέλφων. Εμείς τα ονομάζουμε εργοδοτικά εγκλήματα. Επίσης, ένας παράγοντας για την αύξηση των εργατικών ατυχημάτων των διανομέων είναι και το μοντέλο του freelancer, που τα τελευταία χρόνια έχει προωθηθεί στην αγορά, κυρίως στις μεγάλες πλατφόρμες, όπου οι διανομείς πληρώνονται με την παραγγελία, με αποτέλεσμα να εντατικοποιείται η εργασία και να αυξάνονται οι ώρες εργασίας στο κινήτου μεροκάμα του. Αυτό το μοντέλο εργασίας, που είναι μοντέλο εξαρτημένης σχέσης και όχι όπως το παρουσιάζουν μοντέλο συνεργάτη, δημιουργεί περαιτέρω άγχος στους συναδέλφους, μιας και είναι αναγκασμένοι να πληρώνονται με το κομμάτι. Να θυμίσουμε εδώ ότι στην πόλη μας τα τελευταία 10 χρόνια μετράμε 2 νεκρούς και δεκάδες φυσικά ατυχήματα, τουλάχιστον αυτά που έχουμε κι εμείς ως ΕΤΠΕ υπόψη μας. Εδώ και χρόνια οι διανομείς και τα σωματεία ζητούσαν να επιβληθεί η παροχή μέσων ατομικής προστασίας, τα λεγόμενα MAP, από τους εργοδότες. Μόλις φέτος, μετά από αγώνες, καταφέραμε να βγει απόφαση παροχής MAP από τους εργοδότες. Παρ' όλα αυτά, οι μεγάλες πλατφόρμες, οι μεγάλες εταιρείες, αλλά και οι εργοδότες των επισητιστικών καταστημάτων, ακόμη δεν έχουν εφαρμόσει την οδηγία και μάλιστα το έχουμε καταγγείλει πολλές φορές αυτό στα συνδικάτα στην επιθεώρηση εργασίας. Ως ΕΤΠΕ, κάνουμε ξεκάθαρο ότι δεν θα καθίσουμε να μυρολατρούμε. Η καλύτερη απάντηση είναι να παλέψουμε, ώστε να μην υπάρξει άλλος νεκρός εισακατεμένος συνάδελφος ξανά.